Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτό το βίντεο είναι ερωτήσεις προς αισθητικούς. Έκανα ένα βίντεο που γκρίνιαζα για τις αισθητικούς και τις μακιγιές. Με τον τρόπο το δικό μου και έβαλα ως τίτλο γκρίνια. Δεν έβαλα ως τίτλο επίθεση. Που όταν βάζεις ένα τίτλο γκρίνια, σημαίνει ότι καταλαβαίνεις ότι και εσύ είσαι υπερβολική. Εξού και λες γκρινιάζω. Εντάξει. Πολλά σχόλια σε εκείνο το βίντεο, πάρα πολλά εκ των οποίων προσβλητικά. Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι οι αισθητικοί νομίζουν, και μπορεί να είναι και αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι έχουν γνώσεις που μπορούν να μας φανούν χρήσιμες για το δέρμα μας, την επιδερμίδα μας και τις συνήθειες που έχουμε για το πώς να περιποιούμαστε το πρόσωπό μας και την εξωτερική μας εμφάνιση. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχα τόσα πολλά σχόλια από αισθητικούς και από αυτές που υποστηρίζουν τις αισθητικούς, τους αισθητικούς, τις αισθητικούς, και είπανε ότι ήταν λάθος μου που είπα ότι οι αισθητικοί δεν έχουν επιστημονικό υπόβαθρο και ότι εν ολίγης το παράχνιασα. Εγώ παραδέχομαι ότι μπορεί να είμαι υπερβολική, αλλά επειδή είχα τόσα πολλά σχόλια από αισθητικούς, θα ήθελα αυτά τα άτομα που σχολίασαν και μου είπανε ότι κάνω λάθος και ότι οι αισθητικοί έχουν πολλές γνώσεις, τα αλήθεια, και ότι οι αισθητικοί δεν λένε μπούρδες και μπορούν να μας βοηθήσουν, να με απαλλάξουν από το χρόνο να ψάχνω και να κάνω έρευνα στο ίντερνετ και στα διάφορα βιβλία για κάποιες απορίες που έχω σχετικά με την επιδερμίδα μου και με το δέρμα μου και με το πρόσωπό μου και τις προκαλώ, πολύ σωστά ακούσατε, τις προκαλώ. Αυτό είναι βίντεο πρόκληση. Και θέλω να δω πόσοι από αυτούς που με σχολίασαν αρνητικά θα μπουν στον κόπο να σχολιάσουν και αυτό το βίντεο απαντώντας τις ερωτήσεις μου. Λοιπόν, έχω 5 ερωτήσεις για τους αισθητικούς. Όχι για να το παίξω έξυπνη, καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει να το παίξω έξυπνη. Αλλά θέλω πραγματικά να μου απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις για να δω εάν αυτά που λένε στέκουν, δηλαδή αν όντως έχουν δίκιο τα κορίτσια και αν όντως έχουν τόσες γνώσεις, να μην κάθομαι σαν το μαλάκα και κάνω έρευνα στο ίντερνετ για αυτά τα πράγματα, να ρωτάω απλά μη αισθητικό. Έχω άδικο. Και μετά να δω εάν όντως είχα λάθος και να βγω και να παραδεχτώ, εντάξει κορίτσια, η αισθητική έχετε πολλές γνώσεις και εγώ είχα λάθος. Λοιπόν, ξεκινάμε τις ερωτήσεις μου για να μην μακρηγορώ. Ερώτηση νούμερο 1. Απαντήστε μου. Η ακμή είναι Νούμερο 1 ερώτηση. Η βαζελίνη προκαλεί ακμή και τριχοφυλιά? Αν βάλω βαζελίνη στο πρόσωπό μου, θα βγάλω σπυράκια και τριχές? Μπορείτε να μου απαντήσετε, κορίτσια. Ερώτηση νούμερο 1. Είναι η βαζελίνη κομεδοτζένικ, κοινό? Πείτε μου. Και αν ναι, γιατί? Γιατί βγάζω σπυράκια αν βάλω βαζελίνη και γιατί βγάζω τρίχες εάν βάλω βαζελίνη στο πρόσωπό μου? Αν όχι, γιατί? Ερώτηση νούμερο 2. Είπατε ότι τα make-up, τα foundation, που είναι oil-free και είναι για ακμή, δεν περιέχουν λάδι. Ωραία. Περιέχουν δηλαδή μόνο νερό? Τι είναι αυτό το συστατικό που περιέχουν τα foundation? Ποιο είναι αυτό το συστατικό που δεν είναι λάδι και δημιουργεί αυτή την αίσθηση του foundation, τη γλιτζερή, που για να το βγάλω πρέπει να το πλύνω με σαπούνι? Γιατί αν αποτελούταν μόνο από νερό και δεν είχε λάδι μέσα, θα μπορούσα να το ξεπλύνω απλά με νερό, όπως ξεπλένεται και το ζελέ, που είναι υδατοδιαλυτό. Κοινώς, θέλω να μου απαντήσετε, ποια είναι η ουσία που θα πρέπει να βλέπω το συστατικό στα foundation, τα oil free, για να ξέρω ότι αυτό το πράγμα είναι για το ακνεϊκό μου δέρμα? Ερώτηση νούμερο 3. Θέλω να μου πείτε
πώς λειτουργούν οι αντικυραντικές κρέμες. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε καθαρά, απλά και με... έτσι να το καταλάβω εγώ, αλλά επίσης και ένας άνθρωπος που δεν έχει γνώση της βιολογίας. Πώς λειτουργούν οι αντικυραντικές κρέμες. Πώς δηλαδή μία κρέμα επανορθώνει μία ρητίδα. Πώς λειτουργεί αυτό. Ποιο συστατικό είναι στις κρέμες που αντιδρά με τι στο δέρμα μου και αλλάζει και δεν έχω ρητίδες. Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Τέταρτη ερώτηση. Τι διαφορετικό έχουν οι κρέμες ματιών από τις ενυδατικές κρέμες ημέρας, προσώπου. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να βάλω κρέμα ματιών εδώ, για ποιο λόγο δεν μπορώ να βάλω κρέμα ημέρας εδώ και πρέπει να αγοράζω κρέμα ματιών η οποία είναι πολύ πιο ακριβή. Απαντήστε μου. Ποια είναι τα συστατικά και τα στοιχεία που κάνουν μία κρέμα κρέμα ματιών και μία κρέμα κρέμα ημέρας, προσώπου. Και τελευταία ερώτηση. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παίρνω ας πούμε αυτό το πράγμα και γράφω εδώ πέρα dermatologically tested, δερματολογικά ελεγμένο. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Τι θα πει. Τι είναι πώς το ελέγξανε. Ποιοι το ελέγξανε και τι είδους έλεγχο κάνανε. Απαντήστε μου λοιπόν σε αυτές τις ερωτήσεις, κυρίως οι αισθητικοί, αλλά και όσοι δεν είστε αισθητικοί και γνωρίζετε, γιατί πρώτον θέλω να μάθω, χωρίς να μπω στη διαδικασία να κάνω έρευνα στο ίντερνετ, και δεύτερον, αφού μαζέψω πολλές απαντήσεις, θα κάνω μια έρευνα στο ίντερνετ, για να δω κατά πόσο οι απαντήσεις που θα μου δώσουν οι αισθητικοί και οι άσχετοι, συμπίπτουν με την πραγματικότητα. Και μετά θα βγάλουμε όλοι μαζί κάποια συμπεράσματα. Και θα δούμε ποιος είναι υπερβολικός, ποιος λέει μπούρδες, ποιος λέει σωστά πράγματα και ποιος θα πρέπει να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Θα είμαι εγώ που πρέπει να αντιληφθώ ότι υπάρχουν πολύ σωστά άτομα εκεί έξω και πρέπει να μάθω να ρωτάω πρώτα και να μην ψάχνω σαν το μαλάκα στο ίντερνετ. Ή μήπως θα πρέπει οι αισθητικοί να αντιληφθούν ότι για να έχεις γνώσεις πρέπει να κάνεις μεγάλη έρευνα. Για να δούμε. Οι ερωτήσεις είναι ανοιχτές. Σας προκαλώ κορίτσια, απαντήστε. Με την ευκολία που αφήσατε τα προσβλητικά σχόλια, αφήστε και τις γνώσεις σας. Γεια σας!